Ραντεβού στις 4 στον Star FM 97,1. Παιδιά, δεν υπάρχει αυτό, μπράβο μου. Λοιπόν... Μάλιστα. Λοιπόν, επιστρέψαμε το τελευταίο μισάωρο της εκπομπής μας. Βασικά ένα 20 λεπτό μας έχει μείνει. Ναι. Ναι, να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ τον Γιώργο Τουμπερού που ήταν στην παρέα μας. Αλλά ήρθε η ώρα για το Survivor. Survivor News, πάρα παιδιά. Πολλά πράγματα έχουμε. Εγώ έχω να κάνω μία δήλωση αυτή τη στιγμή. Σταματάω να βλέπω Survivor αν τολμήσατε και ψηφίσατε τη Σπυροπούλου να φύγει απόψε. Τέλος. Τέλος. Είναι Σπυροπούλου Χατζίδου. Καλά, εντάξει τώρα κι εσείς. Και Δρυμονάκος. Και Δρυμονάκος. Αλλά πρώτα απ' όλα θα ξεκινήσουμε όπως ξεκινάμε πάντα την ενότητα Survivor. Σήμερα σου έχω πολλά Survivor. Να δούμε πρώτα με την τηλεθέαση. Τι έγινε χθες στα γελώσα, τηλεοπτικά. Μόλις είπα ότι θα μπουν καινούργιοι παίκτες. Το είδα αυτό που ανέβασε στην ιστορία του εκπομπής. Με τους bodybuilder. Κοίταξε. Κοίταξε, θα σου πω το εξής. Αν είναι να γίνουν σαν το Φραουλίτσα που έχει μαραθεί γιατί έπαιρνε φάρμακα, εντάξει. Θα γελάμε. Εντάξει, δεν το ξέρεις τώρα αυτό. Είναι πάρα πολύ απλό. Όταν σταματάς να παίρνεις τα φάρμακα, γίνεσαι σιλφίδα. Τι σιλφίδα, παιδί μου, γίνεσαι τραγικότητα. Δεν υπάρχει. Νιανιά γίνεσαι. Σαν ζελέ. Πηγαίνει. Λοιπόν, Survivor χθες το βράδυ. Πρώτο για μία ακόμη βραδιά το Survivor με 34,5%. Το MasterChef απέναντι στον Star 25,2% στη δεύτερη θέση. Ενώ την τρίτη θέση κατακτούν οι σειρές του Α. Έλα στη θέση μου, πάμε πακέτο και μην αρχίζεις τη μουρμούρα με 24,8%, 20,3% και 18,8% αντίστοιχα. Ενώ στην τελευταία θέση ο Αντένα με το τουρκικό μικρά εγκλήματα σε 6,5% και με το κάτι χωρισμένα παλικάρια που χτύπησε 7,3%. Όπως είπαμε λοιπόν, υποψήφι προς αποχώρηση είναι η Κωνσταντίνη Σπυροπούλου, η Ελένη Χατζίδου και ο Γιάννης Οδρυμονάκος. Παιδιά, έχει γίνει λίγο ένα θέμα. Οι μαχητές ήταν μεγάλοι νικητές στο αγώνισμα της Ασυλίας χθες, έτσι. Και δεν θα χάσουν άλλον παίκτη. Αλλά μετά τις τελευταίες αποχωρήσεις Μαρίνα Σπίχου και Νίκου Θωμά, η σειρά των διασύμων ήρθε λίγο τώρα στα χαμένα. Πήγανε στην ατομική ασυλία. Καλύτερη παίκτρια της εβδομάδας ήταν η Ξένια των ΡΕΚ, η οποία εξασφάλισε την πρώτη ατομική ασυλία. Και την δεύτερη, μέσα από το αγώνισμα, την κέρδισε ο Μιχάλης ο Μουρούτσος. Από την Κάλπη με 6 ψήφους βγήκε η Ελένη Χατζίδου, ενώ 5 ψήφους έλαβε η Κωνσταντίνη Σπυροπούλου. Λόγω της ατομικής ασυλίας, ο Μιχάλης ο Μουρούτσος και η Ξένια των ΡΕΚ ψήφισαν Κωνσταντίνη Σπυροπούλου και Γιάννη Δρυμονάκο αντίστοιχα. Μάλιστα. Πανικός. Η οποία Ξένια και με την Κατερίνα Δαλάκα είναι κολλητές, έτσι. Καλέ, ναι, τώρα δηλαδή δεν έχουν γίνει φιλαράκια. Στον νόμο κτλ. Κατερίνα, μου. Είχαμε όμως και οικειοθελής αποχώρηση. Από την ζωή Ανδρονικίδου. Την απόφαση λοιπόν να αποχωρήσει οικειοθελώς από το Survivor πήρε συγκεκριμένη παίκτρια των μαχητών, η οποία δεν ήταν καθόλου καλά ψυχολογικά τις τελευταίες μέρες και αυτό είχε τώρα σαν αποτέλεσμα να φύγει από τον Άγιο Δομήνικο. Το Survivor είπε ο Σάκης Τανιμανίδης χθες στο συμβούλιο ότι το Survivor δεν είναι παιχνίδι για όλους και στο Survivor δεν θα αντέξουν όλοι. Θέλω να σας ανακοινώσω, λέει, ότι η ζωή Ανδρονικίδου που προσθέθηκε στην ομάδα των μαχητών λίγες μέρες μετά την έναρξη, που ήταν μαζί με την Κωνσταντίνη Σπυροπούλου, έτσι. Δεν άντεξε τις δύσκολες συνθήκες διαβίωσης, δεν άντεξε την πίεση και αποφάσισε η ίδια να αποχωρήσει από το παιχνίδι. Οπότε έτσι και αλλιώς οι μαχητές έχασαν άλλον έναν παίκτη αυτή την εβδομάδα, πέρα από αυτόν που θα χάνανε αν γινόταν ψηφοφορία με τους μαχητές. Εγώ είδα στον επίσημο λογαριασμό του survivor.gr, Survivor Greece μάλλον, όπως λέγεται στο Survivor Instagram, Survivor Greece, ότι θα μπουν και άλλοι καινούργιοι παίκτες. Ναι, θα μπουν και καινούργιοι παίκτες, μόνο που, ρε παιδί μου, χθες είχαμε την ψηφοφορία. Όπως γι' αυτό το λόγο, επειδή είχαμε και οι κοινωνικοί. Όχι, ήταν να μπουν κανονικά. Ήταν να μπουν κανονικά αυτή την εβδομάδα. Ναι, ναι, ναι. Γιατί βλέπω πως έκανε και το τουρκικό Survivor, γιατί φέτος είναι ίδιο το κόνσεπτ με το τουρκικό Survivor. Οπότε βλέπω τι κάνανε τότε, χρονικά. Οπότε αυτή την εβδομάδα, σαν σήμερα δηλαδή, τότε στο τουρκικό Survivor, ήταν να μπουν καινούργιοι παίκτες. Στο τουρκικό μπήκανε χθες. Και όλα θέλω να σου πω, οι καινούργιοι παίκτες. Λογικά τώρα μετά την αποχώρηση θα γίνει ένα αγώνισμα με τους καινούργιους παίκτες αύριο. Λογικά. Πάντα μιλώντας. Λοιπόν, ο Μουρούτσος όμως έγινε λίγο ένα θεματάκι. Είχε ο Μουρούτσος με την ψήφο της Ξένιας των ΡΕΚ.
Ο οποίος είχε γενέθλια χθε. Όχι γενέθλια. Κάτι όχι, είχαν επέτειο με τη Λάουρα. Με τη Λάουρα, ναι. Στο συμβούλιο η Ξένια, λόγω της ατομικής σας ηλίας, όπως είπαμε, έβγαλε προτινόμενο τον Γιάννη τον Δρυμονάκο. Ο λόγος όμως που έδωσε λίγο εξόργησε τον Μιχάλη τον Μουρούτσο. Τον έκανε λίγο να φτάσει στα μη περαιτέρω, ας πούμε, ένα πράγμα. Νευρίασε λιγάκι ο Μιχάλης ο Μουρούτσος. Τα μη περαιτέρω ποια είναι? Αυτά εκεί. Τι τα μη περαιτέρω? Τα μη λέμε. Αυτά εκεί. Θα φτάσει στο αμήν. Τα μη περαιτέρω. Ότι δεν έχει άλλο. Έχει φτάσει στο τέλος. Μη περαιτέρω. Δεν έχει πιο παραπάνω, πιο πέρα. Το μη περαιτέρω ξέρω τι σημαίνει, ναι, αλλά δεν το χρησιμοποιούμε όσον αφορά τα νεύρα. Το χρησιμοποιούσε η ασπασία στον Dolce Vita. Έχω φτάσει στα μη περαιτέρω. Λοιπόν, άκου τώρα να δεις τι γίνεται. Λέει η Ξένια, λέει, ο καθένας από εμάς αντιμετωπίζει δυσκολίες, λέει. Και ας πάρουμε, λέει, για παράδειγμα την πείνα. Όλοι πεινάμε, όλοι άλλοι το διαχειρίζονται περισσότερο και άλλοι λιγότερο. Το να ψηφίσεις, λέει, κάποιον επειδή πεινάει, θα πρέπει να υπάρχει και ένας συγκεκριμένος λόγος. Αν αυτός που πεινάει βγάζει νεύρα στην ομάδα, εγώ προσωπικά μπορεί να τον ψήφιζα. Έτσι. Αν όμως ένα παιδί πεινάει και δεν βγάζει νεύρα, η συμπεριφορά του είναι άριστη. Και βρίσκει δύναμη να πιάσει και το τσεκούρι και να σπάσει και τα ξύλα και να κάνει και δουλειές. Η Ξένια εντωμεταξύ Brokeback Mountain, έτσι. Θεωρώ λογικό, λέει, και έτσι θα έπρεπε εγώ να μην το ψηφίσω επειδή πεινάει, γιατί η πείνα που νιώθει είναι κάτι που πρέπει να το διαχειριστεί μόνος του. Λες και έχουμε πάει τώρα στο κρεβάτι ψυχολόγου ένα πράγμα. Λες και κάνουμε group therapy στο survivor, έτσι. Έχουμε φτάσει σε άλλο επίπεδο. Και από τη στιγμή, λέει, που ο κάθε άνθρωπος ανάλυση για να πει την ψήφο. Και από τη στιγμή, λέει, που ο κάθε άνθρωπος από εδώ διαχειρίζεται αυτές τις δυσκολίες χωρίς να δημιουργεί προβλήματα στους άλλους, θεωρώ για μένα προσωπικά, λέει, ότι δεν είναι λόγος να τον ψηφίσεις. Εγώ, λέει, δεν είπα ότι ψήφισα τον Γιάννη επειδή πεινάει η Ξένια τον ρεκ. Ωραίο επιθετό, τον ρεκ. Είπα ότι. Η ιδιότητα αντίστοιχα. Ξεκάθαρα όμως, με γράφει Ξένια και από κάτω τον ρεκ. Βέβαια το διορθώσαν από κάποια στιγμή και μετά και γράφει Ξένια Εβεν τραγουδίστρια. Να θα μάθουμε λιγάκι το επίθετό της, γιατί νομίζαμε ότι ήταν Ξένια τον ρεκ. Εγώ δεν είπα ότι ψήφιζα, λέει, τον Γιάννη επειδή πεινάει. Είπα ότι ψήφισα τον Γιάννη επειδή βλέπω ότι περνάει δύσκολα. Αλλά το άλλο το ένα και άλλο το άλλο, Μιχάλη. Σοκ. Σοκ. Δεν Μιχαλιό. Παιδιά, τα βέλη. Μιχαλιό. Αν ας πούμε, για παράδειγμα, είχαμε βέλη ψεύτικα να βάλουμε στο survivor, πετάνε φσουμ. Παιδιά, δεν υπάρχει. Ο ένας τη λέει στον άλλον. Αυτοί εκεί πέρα θα σφαχτούνε. Ξέρεις τι, επειδή δεν προλαβαίνουμε, είναι και 48 και θέλω να προλάβουμε πραγματικά. Να ακούσεις το manager rugby. Αυτό. Σε αυτό θα σε πήγαινα. Πώς με έχεις μάθει? Σε αυτό θα σε πήγαινα, γιατί το ξεσπούνε δεν μας νοιάζει. Πάλι ξέσπασε η Χατζίδου, δεν είναι κάτι. Α, δεν είναι. Μετά το σκάστε βρέσκα, τα ξαναπήρανε όλες τώρα. Χατζίδου τώρα περίοδο. Τα πήρανε, δεν κατάλαβες. Αλλά θέλω αυτή την προσωπικότητα, αυτό το αστέρι. Κυριολεκτικά δηλαδή, αστέρι από πάνω μέχρι κάτω, ναι, όλη μπλούζα. Μα φόρεσε! Πήγε, παιδιά, στη φωλιά των Κούκου. Πάλι με αστέρια. Ναι, πήγε στη φωλιά των Κούκου και στο Στέφανο Κωνσταντινίδη που έχει την ενότητα στεφανιογράφημα. Που τους βάζει πάντα σε έναν διάδρομο να τρέχουν και να κάνουν συνέντευξη, να απαντούν στις ερωτήσεις. Και έχει πάει πάλι, παιδιά. Τώρα φουτεράκι, όχι κοντομάνικι, αλλά πάλι με αστέρια, ρε παιδιά. Πάλι με καπέλο. Είναι και γιο ο Πάνος Ελιανίδης. Είναι rapper. Είναι σαν τον Tooth. Yeah. Τι ιδιότητες έχει αυτός? Κανείς δεν ξέρει. Ράκμπι, έκανε και ζούμπα ένα θέλει διάστημα. Θέλει να κάνει και τηλεόραση, λέει. Ότι είχε κάνει, είχε και πρόταση να κάνει και τηλεόραση. Τηλεόραση. Το ότι θα κάνει και τηλεόραση με ξεπερνά. Survivor. Wanna be Terry της Σάρα Ασκενάζη, αλλά η Ασκενάζη δεν το ξέρει. Δηλαδή, πόσες ιδιότητες πια αυτός, αλλά θέλω να ακούσω. Νάνε. Τι ζούδιο είσαι. Τι ζούδιο να είναι. Θέλω να ακούσω πραγματικά τι είπε ο μάνατζερ. Πάμε, γιατί είπε και για τον Αγγελόπουλο, είπε και για τα τατουάζ, είπε ο Πάνος Αριανίδης. Είπε και θα προχωρήσουμε, και να σου πω κάτι. Θα έχουμε προχωρήσει, έχουμε φτάσει στο Survivor το 10. Θα και ακόμα θα ρωτάμε εδώ αυτόν. Με το πι να σχολιάζουμε. Καλά, με το πι, ρε παιδί μου, στο 10 θα είναι σε 8 χρόνια. Εντάξει. Εσύ λοιπόν, με το πει, εγώ νιάτο. Εσύ τώρα πάρτα. Ευχαριστώ. Λοιπόν, να είστε καλά. Αλλά ο μάνατζερ ράγκμπι ακόμα θα σχολιάζει το Survivor το 10. Το κακό ξέρεις ποιο είναι, έτσι. Ότι ναι, μπορεί να τον δούμε να κάνει και τίποτα στην τηλεόραση και να τον βλέπουμε και καθημερινά. Πανικός. Σοκ. Εγκεφαλικά. Εγκεφαλικά. Άκου τι είπε στο Star. Είναι σήμερα μαζί μας ο Πάνος Αριανίδης. Πάνο, καλωσόρισε. Έχει συγκρίσει πολύ γρήγορα, κανόνισε. Όχι, ξεκινάει από τώρα. Τρέχουμε τον Πάνο Αριανίδη. Πάνω μου, πόσο χρονών είσαι? 37. Έγινα 12 Φεβρουαρίου. Τώρα πόσα κιλά? Τώρα είμαι 112. Με τι ασχολείσαι τώρα, Πάνο? Μάνατζερ ράγκμπι.
Πώς είδες τον Ντάνο στο τατουάζ? Υποστηρίζω το όνειρο του καθενός. Από τη στιγμή που θέλει να κάνει κάτι το όνειρό του, τον στηρίζω απόλυτα. Τον στηρίζει απόλυτα, κυρίε και κύριοι, ο Πάνος Αργιανίδης. Τον Ντάνο, γιατί κάνει τηλεοπτική καριέρα ο Βασάλος? Γιατί κάνει, γιατί είναι ένας πάρα πολύ ωραίος άντρας, ο οποίος έχει πολύ καλή εμφάνιση και παρουσία και είναι πολύ φυσιολογικό να είναι καλό στην τηλεόραση. Πόσοι άλλοι παρουσίες είναι πάρα πολύ ωραίοι και είναι μπροστά στην κάμερα. Θα φάμε κουφέτα από Βασάλο Βαλαβάνη? Είμαι σίγουρος 100% και μπράβο τα παιδιά, το αξίζουν γιατί είναι καταπληκτικό ζευγάρι. Τους βοηθάει τηλεοπτικά το ότι είναι ζευγάρι? Εννοείται που τους βοηθάει, γιατί πάντα τα τηλεοπτικά ζευγάρια, όπως και η Κατερίνα με τον Κρατερό, πουλάει πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Γεια Κατερίνα. Αν ήσουν μέλος της εκπομπής του Μουτσινά και της Μακρυπούλια, μήπως η εκπομπή δεν κομμόταν τελικά? Δεν θα έκανα καθόλου αυτό το κόνσεπτ, θα έκανα το Got Talent, που είναι ένα show με χορούς και παιδιά από όλη την Ελλάδα. Πάρα πολύ ωραία. Μην βάζεις πολύ. Έχουμε το manager rugby. Αντιλαμβάνομαι ότι σε ενδιαφέρει τηλεόραση. Πάντα από τα 22, γι' αυτό και σπούδασα δημοσιογραφία δίπλα από το Σταμάτη Μαλέλη. Μπράβο. Είχες τηλεοπτική πρόταση? Είχα, ναι. Η τελευταία που είχες? Ήτανε καλή, θα δείξει. Σπυροπούλου ή Λάουρα? Λάουρα. Σπυροπούλου ή Παπαδοπούλου? Και τον τρέχουμε. Παπαδοπούλου. Σταμάτα, μωρέ, πώς κάνει. Λιανός ήταν η Μανίδης. Ήταν η Μανίδης, 100%. Γιατί πήγε ο Λιανός στον Άγιο Δομηνικό? Γιατί έτσι είναι και στο τουρκικό Survivor, πάντα υπάρχει ένας δεύτερος παρουσιαστής. Σου είχε ξαναγίνει πρόταση να ξαναμπείς? Όχι, βέβαια. Άντε, λαχάνιασα. Το Sky σε χρησιμοποίησαν? Όχι, φυσικά. Και εδώ που λαχανιάζει, κυρίε και κύριοι, ασπάζεσαι τη δήλωση. Ασπάζεσαι την δήλωση. Κάτσε, να φύγουν οι φόρμες. Ο Χατζηγελάκη, τη πέφτουν οι φόρμες. Μακάρι να ήμασταν, είπε ο Χατζηγελάκη, όλοι μπάει. Ο καθένας μπορεί να κάνει ό,τι κουστάρει. Δεν είναι δικό μου θέμα. Σέβομαι τους πάντους. Γιατί το φετινό Survivor δεν έχει καλή πάταγο? Γιατί δεν είσαι εσύ. Πάρα πολύ ωραία. Έκοψε μόνος του. Για να δω. Δεν ήρθα προετοιμασμένος γι' αυτό. Πολύ όγκο. Ότι. Ότι. Ό,τι έτσι, μία συνέντευξη έτσι. Για κάποιο λόγο. Για να υπάρξει. Γιατί κανείς δεν ξέρει. Παιδιά, δεν μπορώ να καταλάβω. Γιατί ακόμα σχολούμαστε με τον Αριανίδη? Να λες για κάποιο λόγο. Δεν μπορώ. Θυμάμαι τον Οικονομόπουλο. Περίμενε. Βάσο Καλαργυρού, μπορούμε να ακούσουμε για κάποιο λόγο γίνανε όλα του Νίκου Οικονομόπουλου το τελευταίο μας τραγούδι για σήμερα? Τελευταίο. Ωραία. Ή όχι. Αφιερωμένο. Το για κάποιο λόγο. Ή βάλτε το theme του My Style Rocks. Μάλλον ψέματα. Το για κάποιο λόγο ας το αφιερώσουμε στον Πάνο Αριανίδη. Τέλος πάντων, manager. Το manager rugby, τέλος πάντων, τον Αστεράκια. Λοιπόν, ας το αφιερώσουμε στο manager rugby. Και εγώ, για μένα, για την κατάστασή μου, θέλω άλλο το Οικονομόπουλο. Το παρακάλα να πεθάνω. Πόσα πια να ακούσουμε σήμερα? Δεν βγαίνω, μάνα μου, είναι και 53. Όχι, θα βάλουμε μόνο το παρακαλά να πεθάνω. Άντε, βάλε το παρακαλά να πεθάνω. Αφιερωμένο στον Νίκο Οικονομόπουλο, λοιπόν, από τη Βάσκα Πανοπούλου, με πολύ love, love, love. Τι μας είπε ο Πάνος ο Αργιανίδης? Τίποτα. Τα δικά του πάλι δεν είναι κάτι. Δεν είναι κάτι. Τα είπε μόνος του. Ή να γεμίσουμε και λίγο την εκπομπή. Αυτό, αυτόν εννοείς, όχι τη δουλειά μας. Ναι, τον. Δόξα τω Θεώ, εμένα μας μένουν. Πετάμε θέματα, διώχνουμε θέματα. Την εκπομπή στη φωλιά των Κούκου. Παιδιά, ναι. Εντάξει, να πω κάτι, βρε παιδί μου. Στέφανος, για ποιο λόγο τώρα, δηλαδή. Εντάξει, με τόσες είναι γνωριμίες και τόσο τέτοιο, γιατί δεν μπήκε στη διαδικασία να κάνει κάτι άλλο? Μια άλλη συνέντευξη. Όχι, μωρέ, γιατί. Κοίταξε να δεις. Πάντα θα πει κάτι ο Αργιανίδης που θα γελάσουμε. Οπότε σου λέει, από το να κάνουμε ένα σκετσάκι στην αρχή της εκπομπής, ας το κάνουμε τώρα με τον Αργιανίδη στη στήλη της εκπομπής, κατάλαβες? Ναι. Γιατί, ναι, μεν γελάμε, γιατί είναι και αυτό, τα λέει και πάρα πολύ ωραία, ρε παιδί μου. Τα λέει πάρα πολύ ωραία, ναι, για να γελάμε, δεν είναι κάτι, κατάλαβες? Ναι. Αυτό. Λίγο, τα λέει λίγο περίεργα. Να κλείσουμε την ενότητα Survivor, παρακαλώ, με ένα τραγούδι και να επιστρέψουμε να αποχαιρετιστούμε. Να πούμε γεια σας. Θα προλάβουμε. Θα προλάβουμε, ναι.